Για 15 μέρε πριν τι εκλογέ τη 21η Μαου, ο κύριο Κέρτσο κουνούσε στα κανάλια ένα έγγραφο ω δίθεν κοστολόγηση του προγράμματο του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου. Χθε βράδυ αποκαλύφθηκε ότι το έγγραφο αυτό ήταν πλαστό. Σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο κύριο Βορύδη παραδέχθηκε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου δεν έχει τη νομική δυνατότητα να κοστολογεί προγράμματα κομμάτων χωρί τη συνένεσή του. Οι δηλώσει Βορύδη εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο και νυν εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία κύριο Σκέρτσο και το φέρνουν αντιμέτωπο με τη βαριά κατηγορία τη πλαστογραφία. Λυπούμαστε πολύ που ο κύριο Μητσοτάκη συνεχίζει να κρατάει ω εκπρόσωπό του ένα πλαστογράφο. Δεν μα εκπλήσει όμω διότι και ο ίδιο επικαλέστηκε το πλαστό έγγραφο Σκέρτσου. Και καλούμε για ακόμα μια φορά τον κύριο Μητσοτάκη να μην γρυφτεί. Να έρθει σε αποκοινού κοστολόγηση των προγραμμάτων μα σε όποιον ανεξάρτητο φορέα θέλει και την επόμενη μέρα να γίνει τηλεμαχία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτε για την αλήθεια των προγραμμάτων μα και όχι για τα fake news τη Πυραιό.